στο σημείο αυτό θα συνδεθώ με βιντεοκλήση με τον Αδάμ Τσαρούχη, ο οποίος έχει νέο τραγούδι. Αχ, Αδάμ μου, είναι χαρά μου μεγάλη ρε εσύ κάθε φορά που συναντιόμαστε, έστω και έτσι. Η δικιά μου είναι πολύ μεγαλύτερη. Όχι. Τα λέω και με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου που ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Ρε παιδάκι μου, και έχουμε ωραίο τραγούδι. Τώρα πρέπει να γίνει πάταγος μες στα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καινούριος δίσκος, δεν είναι μόνο τραγούδι. Θα βγει και ο δίσκος. Τώρα μας έρθει μαζεμένο, γι' αυτό κατάλαβες. Το είπα σιγά σιγά για να έρθει θυματικά. Να εξοικειωθούμε πρώτα με το τραγούδι και μετά στη συνέχεια να ακολουθήσει και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και να σερβιριστεί ο δίσκος ολόκληρος στο τέλος. Το πλατό. Ακριβώς. Έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αποφάσισα να κάνω κάτι που ήταν για μένα παιδικό μου όνειρο, να κάνω ένα αγγλόφωνο δίσκο. Mm-hmm. Μετά από μια διασκευή που έβγαλα και πήγε πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μια διασκευή από ένα κομμάτι της Celine Dion που το αγαπημένος Γιάννης Ματσοκάπας και το Zouka Radio έκανε δύο υπέροχα remix. Και πήγε νούμερο ένα στη Σουηδία, στην Αυστρία, Ρωσίες και έγινε χαμός. Αποφάσισα να κάνω μια ολοκληρωμένη δουλειά και να κάνω ένα όνειρό μου που ήταν πολύ μεγάλη μου επιθυμία, να κάνω ένα αγγλόφωνο δίσκο. Mm-hmm. Και έτσι βγήκε το πρώτο κομμάτι που λέγεται Stay With You σε μουσική του Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου και στίχους. Και έχει ακόμα κάποια πρωτότυπα κομμάτια και κάποιες διασκευές. Να σου πω κάτι όμως. Υπηρετείς με τόση συνέπεια τα τελευταία χρόνια αυτό το είδος της μουσικής. Και είναι και τόσο ενσαντική η φωνή σου που δεν γίνεται να μην είναι επιτυχίες. Δεν έχεις. Είναι μονόδρομος δηλαδή το ότι θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι καλά λόγια. Προσπαθώ να προσέχω τις δουλειές μου και να παρουσιάζω κάθε φορά κάτι καινούριο. Κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Mm-hmm. Και αυτό είναι σίγουρα, επειδή μεγάλωσα με αγγλόφωνη μουσική και οι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες είναι κυρίως ξένοι καλλιτέχνες. Οπότε είπα, πρέπει να το κάνεις αυτή τη στιγμή στον εαυτό σου το δώρο. Οπότε το έκανα για μένα κυρίως, για να εκφράσω αυτά που νιώθω και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο που θα το ακούσει. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είμαστε σίγουροι επ' αυτού. Το θέμα είναι πώς θα διεισδύσει μέσα στα σπίτια και θα γίνει ρε παιδί μου συνήθεια. Δηλαδή το φαντάζεσαι να περνάει μέσα από πλατφόρμες ηλεκτρονικές, θα ήθελες να σε βάλουν με ένα στικάκι να παίζεις σε ένα, δεν ξέρω, ηχητικό σύστημα, θα προτιμούσες να σε ακούνε από το YouTube, να έρχονται να σε βλέπουν ζωντανά. Τι θες, τώρα είναι και οι μέρες, πλησιάζουν. Πρέπει να στοχο... Να στοχοθετήσουμε ακριβώς το τι θέλουμε. Έρχεται ο Άι Βασίλης, έτσι θα μας βρει. Ακριβώς. Έκανα μια πολύ μεγάλη παρουσίαση του δίσκου ήδη πρώτο βγει στον Καζάρτε την προηγούμενη Τετάρτη που πήγε πάρα πολύ καλά. Και έτσι μπόρεσα να μοιραστώ τα κομμάτια με τον κόσμο. Τώρα σήμερα κυκλοφόρησε από όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, από τα iTunes, Spotify και από όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ή το βίντεο κλιπ υπάρχει και στο YouTube. Και θα ήθελα γενικά να συντροφεύσει τον κόσμο είτε μέσα από κάποιο κινητό τους ή σπίτι τους ακούγοντας και πίνοντας ένα ποτό. Γιατί νομίζω ότι γενικά η μουσική αυτή που έχω φτιάξει αυτή τη φορά είναι πολύ ταξιδιάρικη. Οπότε νομίζω μπορεί να βάλουν ένα ωραίο κρασί, ένα ωραίο ποτό και να καθίσουν να ταξιδέψουν. Έτσι θα κάνω και εγώ σήμερα το βράδυ. Αυτό να κάνεις. Πριν βγω. Γιατί θα κάνω και έτσι μια μικρή βόλτα στην πόλη. Αλλά πριν βγω, όση ώρα ετοιμάζομαι για να χαλαρώσω. Γιατί θέλει και χαλάρωση όλο αυτό, να βάλεις κουράγιο. Θα ακούω Αδάμ Τσαρούχη στο... ίσως στο Spotify. Τέλεια. Ναι. Υπάρχουν και τα δύο υπέροχα remix του Γιάννη του Μητσοκάπου, που ξέρω και οι δύο τον αγαπάμε πάρα μα πολύ. Μα είναι δυνατόν και δεν πήγα την προηγούμενη Παρασκευή που έπαιζε. Αχ, και τον πήρα τηλέφωνο και τελευταία στιγμή δεν τα κατάφερα να πάω. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι είναι μοναδικός ο Γιάννης. Δεν παίζεται ο τύπος τώρα, τι να λέμε. Και το Zouka Radio. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε δέσει και δημιουργούμε διάφορα πράγματα που θα βγουν και κάποια καινούργια άλλα remix. Γιατί είναι μοναδικός ο τρόπος που παίρνει ένα κομμάτι και το φτιάχνει δικό του ο Γιάννης και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ακριβώς έτσι και παίζει με remix. Μαρινέλα, Πάριο, Αλέκα Κανελίδα, Αδάμ Τσαρούχη, δηλαδή μπορεί να δεις οτιδήποτε και να ακούσεις εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, Αδάμ, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Αδάμ, συγχαρητήρια, μπράβο! Μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ που βγήκε στην εκπομπή. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα. Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα τις δώσω μόλις βγω από το στούντιο.